Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα θα περάσουμε στην αναφορά των υπολογιστών ογκολογικού κινδύνου. Μέσα στα πλαίσια εκπαίδευσης των ουρολόγων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εγείρονται όταν πλέον ο ογκολογικός ασθενής έχει μπει σε μια ανεπίστρεπτη διαδικασία προς την απώλεια και ο ασθενής και το περιβάλλον του υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα. Δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, ο κύριος Γκράβας και ο κύριος Μαμουλάκης, θα μας κάνουν μία εισαγωγή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Γκράβας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Το θέμα μας είναι η πρακτική εξοικείωση με τους υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου. Λοιπόν, τώρα τελευταία, όσο πάει και περισσότερο, οι ασθενείς μας έρχονται και ζητάνε περισσότερες πληροφορίες. Και αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Όταν λοιπόν ένας ασθενής έρχεται σε εμάς και ζητάει μία πληροφορία του τύπου «Γιατρέ, θα υποτροπιάσω, πόσο θα ζήσω, θα κάνω μετάσταση», οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε είναι τέσσερις. Η πρώτη είναι η θεολογική. Εγώ δεν ξέρω, μόνο ο Θεός ξέρει. Η δεύτερη είναι η πολύ προσωπική. Στα δικά μου χέρια, όλοι οι ασθενείς πάνε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 90% θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι. Η τρίτη είναι η πρόβλεψη του αποτελέσματος με βάση το πού ανήκει αυτός ο ασθενής. Αν ανήκει δηλαδή σε μια ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Μην ανησυχείς, ο καρκίνος σου δεν είναι μεγάλος, έχει χαμηλής κακοήθειας. Άνω του 90% αυτοί οι ασθενείς πάνε καλά. Η τέταρτη επιλογή την οποία έχουμε και η οποία θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτοί οι υπολογιστές κινδύνου. Δηλαδή, να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο όσο μπορούμε πιο εξατομικευμένα με βάση χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Αυτά είναι τα νομογράμματα. Τώρα, από τις τέσσερις αυτές δυνατότητες είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο από τις ουρολογικές μελέτες, αλλά και από χειρουργικές μελέτες, ότι η τελευταία επιλογή είναι αυτή η οποία προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες. Τι είναι όμως αυτοί οι risk calculators ή νομογράμματα τους οποίους τόσο πολύ συχνά ακούμε και χρησιμοποιούμε? Ο ορισμός είναι ξεκάθαρος. Το νομόγραμμα είναι μια γραφική αναπαράσταση ενός στατιστικού τύπου που αθροίζει πολλές διαφορετικές παραμέτρους και τελικά έχει σαν σκοπό να προβλέψει και να υπολογίσει την πιθανότητα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Πολύ παλιά ιστορία, αυτός είναι ένας Άραβας μαθηματικός, ο οποίος λέγεται Αλκαβαρίσμ. Και πιθανότατα από το λατινική παράφραση του ονόματός του έχει βγει το αλγόριθμος. Δηλαδή, φανταστείτε, ήταν γύρω στο 800 μετά Χριστόν. Τα νομογράμματα δεν είναι καινούργια ιστορία στην ιατρική. Από το 1928 έχουν χρησιμοποιηθεί από τους παθολόγους και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν είναι πάρα πολύ φιλικά για το χρήστη. Όλοι είστε λίγο ως πολύ έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο νομόγραμμα. Τι προσφέρουν κυρίως? Έχουν έναν αυτόματο υπολογισμό πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. Δεν είναι απλές προσθέσεις, δηλαδή συν, πλην, συν και καταλήγω σε ένα αποτέλεσμα. Έχουν κάποιες διαφορετικές εξισώσεις, οι οποίες όμως αυτόματα υπολογίζονται. Συνήθως υπάρχουν online, επομένως το μόνο που κάνετε και θα δείτε αργότερα είναι να προσθέτετε τα στοιχεία του αρρώστου και το σημαντικότερο στη σημερινή εποχή είναι δωρεάν. Τώρα, για να έχει ένα νομόγραμμα ή ένας risk calculator ή ένας υπολογιστής κινδύνου, πέστε το όπως θέλετε, μεγάλη επιτυχία, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά είναι η ακρίβεια, δηλαδή η διαγνωστική του ακρίβεια ή discrimination, δηλαδή η δυνατότητα την οποία έχει να λέει ότι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός εμφανίζει ή όχι το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο του θέτουμε, ένα γεγονός, αν θα κάνει υποτροπή ή όχι. Αυτή είναι η πιθανότητά του. Πώς υπολογίζεται? Υπολογίζεται με αυτές τις περίφημες καμπύλες της ROC και επομένως την περιοχή η οποία βρίσκεται κάτω από την καμπύλη. Το 50% στη διαγνωστική ακρίβεια είναι ιστορία ενός νομίσματος, κόρονα γράμματα. Άρα λοιπόν είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει. Το ιδεατό θα είναι να έχει ένα. Έτσι, να έχει 100% διαγνωστική ακρίβεια. Βλέπετε βέβαια ότι πολλοί απέχουν τα διάφορα νομογράμματα από το να φτάσουν στο 100%. Ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η βαθμονόμηση, το calibration. Τι γίνεται εκεί? Εάν η ακρίβεια αναφέρεται στο γενικό πληθυσμό, ο σκοπός της βαθμονόμησης είναι να περιοριστεί αυτή η δυνατότητα υπολογισμού σε πιο μικρές ομάδες. Και ιδανικά στον ασθενή. Τι σημαίνει? Είναι η συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό της ύπαρξης του γεγονότος που μελετάμε, το οποίο προβλέπει το νομόγραμμα, με αυτό που τελικά παρατηρείται.
Κανονικά θα πρέπει να είναι μια γραμμή 45 μοιρών, δηλαδή όσο προβλέπουμε, τόσο να υπάρχει. Βλέπετε όμως τα διάφορα νομογράμματα ότι ποικίλουν. Πού έχει σημασία αυτό? Αυτό έχει σημασία στο εξής. Ένα νομόγραμμα μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ καλά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Δηλαδή μπορεί να βλέπει εκεί ότι πραγματικά αυτοί θα υποτροπιάσουν με μεγάλη ακρίβεια. Σε ασθενείς όμως χαμηλού κινδύνου, το ίδιο νομόγραμμα μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια διαγνωστική. Ή το αντίθετο. Τώρα, υπάρχει κάποιο τέλειο νομόγραμμα? Ευθύς εξ αρχής το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Κανένα μοντέλο δεν είναι τέλειο. Γιατί δεν είναι τέλειο? Ποιες είναι οι πιο συγγενείς, οι πιο σημαντικές εγγενείς αδυναμίες των μοντέλων αυτών? Πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν ξέρουμε αν οι παράμετροι οι οποίες χρησιμοποιούμε είναι και οι μόνες οι οποίες χρειάζονται. Ολοένα και πιο συχνά πλέον υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να ενσωματώσουμε σε αυτά τα μοντέλα τους διάφορους μοριακούς δείκτες. Μοριακοί δείκτες στα περισσότερα από τα μοντέλα αυτά δεν υπάρχουν τουλάχιστον για τον καρκίνο του προστάτη. Το δεύτερο είναι ότι τα λάθη που γίνονται στη μέτρηση, παραδείγματος χάρη, ακόμα και το PSA έχει μια ποικιλία, μπορεί να έχει μια διαφοροποίηση στη μέτρησή του. Φανταστείτε ένα μοριακό δείκτη έτσι, ή κάποιο παθολογονατομική αναφορά, γιατί και εκεί ακόμα υπάρχει variability μεταξύ των παθολογονατόμων. Και αυτά τα λάθη λοιπόν, τα οποία είναι λάθη μέτρησης, επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, μια άλλη περίπτωση να είναι το μέγεθος ανεπαρκές. Δηλαδή, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του προστάτη, ξέρετε πολύ καλά ότι από τους ασθενείς οι οποίοι τελικά παίρνουν μια θεραπεία, την όποια ριζική θεραπεία, από αυτούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα παρακολουθούν, κάποιοι, όχι πάρα πολύ, όμως θα υποτροπιάσουν. Και επομένως, ενώ το μοντέλο δούλευε πολύ καλά στο θέμα της διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, εξαιτίας του μικρού δείγματος μπορεί να μην δουλεύει καλά στο να υπολογίσει ποιοι από τους ασθενείς αυτούς θα υποτροπιάσουν και πότε. Και επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα μοντέλα αναπτύσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο πληθυσμό. Και επομένως έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται σε πληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το ιδανικό μοντέλο πρέπει να δουλεύει σε όλους τους πληθυσμούς. Αυτά είναι τα βασικότερα μειονεκτήματα. Υπάρχουν νομογράμματα για τον προστάτη? Πάρα πολλά για όλες τις περιπτώσεις. Για το αν θα έχουν βιοψία και θα βγει θετική, εάν θα υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή και θα υποτροπιάσει, αν θα κάνει ακτινοθεραπεία και μετά, μέχρι και για την τοξικότητα μετά την ακτινοθεραπεία υπάρχουν μοντέλα πρόβλεψης για τη συγκεκριμένη ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσετε στον ασθενή σας. Ποια είναι τα πιο σημαντικά νομογράμματα για τον καρκίνο του προστάτη? Σας βάζω, έχετε την παρουσίαση, υπάρχουν και στα εργαλεία τα οποία έχετε στη σελίδα του σχολείου, υπάρχουν link τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν σε αυτά τα νομογράμματα, τα οποία υπάρχουν όλα online. Ποια είναι λοιπόν τα πιο σημαντικά? Είναι το νομόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε να υπολογίσει τον κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου από τη μελέτη PCPT. Θα το δείτε στην εφαρμογή. Δηλαδή, έχετε κάποιος ασθενής με κάποια χαρακτηριστικά, τι πιθανότητα έχει να αναπτύξει καρκίνο? Ένα άλλο μοντέλο, αυτό είναι το καναδικό από το Montreal, που επίσης μετράει το ίδιο. Είναι οι κλασικοί πίνακες του Πάρτιν πριν τη θεραπεία που τους γνωρίζετε. Είναι τα νομογράμματα του Memorial Sloan Kettering, τα οποία είναι για κάθε βήμα διάγνωσης, αντιμετώπισης του ασθενούς. Δηλαδή, πριν τη θεραπεία, στην υποτροπή μετά από ριζική, υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία, πρόοδο, ακόμα και για τον ορμονοανθεκτικό καρκίνο. Υπάρχει το CALP Calculator, αυτά τα δύο που έχω βάλει σε κόκκινο είναι γιατί. Γιατί δεν είναι νομογράμματα αυτά καθ' αυτά, αλλά είναι site, είναι σελίδες, στις οποίες θα βρείτε σχεδόν όλα τα νομογράμματα. Το CALP Calculator είναι στο πιο ωραίο. Χρειάζεται να κάνετε ένα login, να πάρετε ένα κωδικό, δωρεάν είναι, σας στέλνουν στο email σας και έχετε πρόσβαση στα περισσότερα νομογράμματα. Αντίστοιχα, είναι και σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία υπάρχουν οι πίνακες, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση για τον καρκίνο του προστάτη. Έχετε τις συνδέσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι επίσης για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη με τη βιοψία, που ήρθε από το screening το οποίο έγινε στο Rotterdam. Το CAPRA score πάλι είναι μια άλλη παραλλαγή, στην οποία τι κάνει, ταξινομεί τους ασθενείς μας σε ομάδες κινδύνου και βοηθάει στο να επιλέξουμε ποια είναι η θεραπεία εκείνη από την οποία θα ωφεληθούν περισσότερο. Πάρα πολύ χρήσιμα και κυρίως σημαντικά και για όλη την περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε όμως ότι υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των ίδιων των νομογραμμάτων και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο τέλη, πολλές φορές καταλήγουν και όχι σε απολύτως διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά σε μερικές αποκλίσεις. Αν πάτε λοιπόν στο CALP Calculator, και ποιο είναι το σημαντικό του CALP Calculator, ότι αν βάλετε τους παραμέτρους, και στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν άντρα 65 ετών, ο οποίος δεν είχε δακτυλική ύποπτη, είχε ένα PSA 6,3 στην αρχική διάγνωση, υπευλήθησε βιοψία, έδειξε ένα Gleason 6 σε 4 από τα 12 ιστοτεμάχια,
Αν λοιπόν ζητήσετε να δείτε προκλινικά, αν είναι προηγητικά ή πριν τη θεραπεία, αν είναι εντοπισμένη νόσος, το CAP Calculator θα σας δείξει όλα μερικά από τα πιο σημαντικά νομογράμματα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, βλέπετε ότι εδώ κυμαίνεται από το 18 έως το 39, αν θα έχει εξωπροσθετική επέκταση. Εάν θα έχει επέκταση στη διήθηση των σπερματοδόμων κύστεων, κυμαίνεται από το 2 έως το 6%. Ενώ για τη συμμετοχή των λεφαδένων βλέπετε ότι είναι από το 1 έως 4%. Γιατί? Πρώτον, γιατί έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Δεύτερον, τα πιο ακραία από αυτά, όπως είναι του Μακάροφ εδώ από το 18%, δεν υπολογίζει το ακριβές παθολογοανατομικό στοιχείο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή διήθηση σπερματοδόχων ή εξωπροστατική επέκταση, αλλά στάδιο. Και όταν έχει στάδιο, βάζει το χειρότερο παράγοντα του σταδίου. Δηλαδή, αν έχει και εξωπροστατική επέκταση και σπερματοδόχου κύστη, χτυπάει στη σπερματοδόχο κύστη. Αν έχει και λεφαδένες, χτυπάει στου λεφαδένες, τα αφήνει αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν ουσιαστικά υποεκτιμά.